Η χώρα μας θα πρέπει να κοιτάξει τα ενίκο, να σταματήσει τις εξαγωγές φαρμάκων. Αυτά περίπου τόνισε η κυρία Παγόνη. Με <Ρι> μέσω κορονοϊού που έχει έξαρση και ιώσεων του αναπνευστικού υπάρχει μεγάλη ζήτηση και τεραστία έλλειψη σε αντιπυρετικά, αντιβιωτικά, αντιϊκά. Και όλο ακούμε το ο κύριος Πλεύρης ζήτησε από τον ΕΟ, να καλέσει όλες τις φαρμακοποθήκες να δηλώσουν τα αποθέματα τους. Κι όλο αυτό ακούμε και δεν έχει επιτευχθεί τίποτα το όρθο. Άλλα κράτη μας έχουν συνηθίσει στο να προνοούν πρώτα για το λαό τους, όπως ο Ούγκρος, ο Σόρμπαν, η Ινδία, στα του Αερίου. Το Καζακστάν προχθές είπε δεν θα ακολουθήσει τις κυρώσεις. Συν τη άλλη συμβαίνει και αυτό. Οι ειδικοί μέρα παραμέρα δεν ντρέπονται να μας λένε ότι για τις ιώσεις φταίνε οι μάσκες και τα lockdown, ειδικά στα παιδιά. Α θυμίσω ότι οι ειδικοί καθίσανε στο σκαμνί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπήρξε μήνυση κατά του CDC του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λιμωδών Νοσημάτων. Bill Gates και Άντωνη Φωσή αναφέρονταν ως ειδικοί. Δεν υπήρξαν κατηγορούμενοι και η μήνυση έχει αποσυρθεί. Αλλά κάποιες εκκλησίες κέρδισαν βάση συνταγματικών ελευθεριών. Συγκεκριμένα, ανώτατο δικαστήριο Ηνωμένων Πολιτειών της Φλόριντα με απόφαση του δικαίωσε χριστιανικές και εβραϊκές εκκλησίες που διαφανούσαν με τα τελευταία περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στην πολιτεία αυτή. Είδατε και τον Ρόντε Σάντι επίσης της παράταξη Ντόναλτ Τραμπ και τη δικαστή της παράταξης Τραμπ, νέο μέλος. Την η Νέι Μπάρετ που ψήφισε υπέρ των θρησκευτικών ομάδων. Συν της άλλης, το ανώτατο δικαστηριό Φλόριντα έδωσε στον Ρόντε Σάντις την έγκριση να συγκροτήσει μεγάλη εξεταστική επιτροπή που θα διερευνήσει τους κατασκευαστές των εμβολίων mRNA. Ο νέο κυβερνήτης τονίζει Στη Φλόριντα είναι παράνομο να παραπλανήσει και να παραποιήσει, ειδικά όταν μιλά για την αποτελεσματικότητα ενό φαρμάκου. Θα λάβουμε τα δεδομένα και τι πληροφορίε, είτε θέλουν να τα δώσουν, είτε όχι. Δημιουργείται Επιτροπή Ακεραιότητας Υγεία, θα συνεργαστεί και με το Πανεπιστήμιο τη Φλόριντα, θα λάβει υπόψη και άλλε μελέτε και έρευνε ανά την Ιφίλιο. Τέλος πάντων είναι πάρα πολύ σοβαρό αφού και ο Dr. Τζόζεφ Λαντάπο που βλέπετε δήλωσε ως Γενικός Χειρουργός της Φλόριδα ότι η σημερινή κυβέρνηση και η Big Pharma έχουν αποτρέψει τι οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει πάντα να κοινοποιούν τους κινδύνους μια ιατρικής παρέμβασης στους ασθενείς τους με τρόπο να είναι κλινικά κατάλληλος και να πληρεί τα πρότυπα ηθικής πρακτικής. Συν τις στα εθνικά μας ζητήματα, ακούσαμε τον Φατίχ Ντόν να κάνει το συνήγορο της Δημοκρατίας Βορειάς Κύπρου. Ακούγαμε για το 10 που το ήθελαν δικό τώρα το ακούμε για το 6ο οικόπεδο, είναι εκτός δικαιοδοσίας της Τουρκίας, αλλά θα κάναμε λάθος αν βλέπαμε την Κύπρο να αποτελείται μόνο από τη μία πλευρά. Όλοι όσοι ζουν στο νησί τη Κύπρου έχουν δικαίωμα να υποφεληθούν από του πόρου. Θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιε συναλλαγέ που γίνονται όταν αγνούν το άλλο μέρο. Είναι ο Υπουργό ε, Ενέργεια, Περιβάλλοντο, Φυσικών Πόρων τη Τουρκία, εντάξει. Και τονίζει ότι θα συνεχιστούν οι δραστηριότητε εξερεύνηση γεωτρήσεων στη Μεσόγειο, στη δική μα φελοκρηπίδα, Τονίζει στι περιοχέ τι δικέ μα. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται στο πλαίσιο επιχειρηματικού σχεδίου στα δικά μας τώρα ποιος νοιάζεται για τα υποσιώδη, για την ακρίβεια, για την ανύπαρκτη δημόσια υγεία, για το ότι η Ελλάδα έρχεται πρώτη στη δρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, διεκδικεί το μετάλλιο ακρίβεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλα αυτά όταν ερωτάτε ο κύριος Κρέκας δεν απαντά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει να καλύπτουν οι μέτερους, να φτιάχνουν golden boys όπως τους τάσιδες στη ΔΕΗ και να προστατεύουν την ΜΑΡΚ, η οποία δεν έτυχε φορολογικών ελέγχων. Δημοσίευσε εικονικά τιμολόγια. Έχει τούτον αποκαλυφθεί και της ιδιαίτερα αδυναμία ο κ. Μητσοτάκης. Και ποια είναι αυτή η εταιρεία... Των δημοσκοπήσεων. Και έχουμε τώρα εταιρεία χωματουργικών εργασιών που κατά διαβολική σύμπτωση έκοβε εικονικά τιμολόγια για την Κρίκερ. Αυτή είναι των παρακολουθήσεων. Αν τώρα το παρακράτος που το τρόπο συνηφαίνεται Ξανατονίζω, δύο μισή χρόνια έχει να ελεχθεί η Μαρκ των δημοσκοπήσεων. Ακούσες πανελλαδιστάν. Πάμε τώρα στις προβλέψεις της Saxo Bank για το 2023 που είναι χειρότερες από κάθε άλλη φορά. Δείχνει ότι οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο. Για η οικονομία πολέμου μιλάει. Το τέλο, βέβαια, τονίζει, θα αναγκαστεί η Κίνα να λάβει θέση έναντι τη Δύση και μαζί τη και η Ινδία. Συνεχίζει. Η οικονομία πολέμου θα οθήσει τον πλανήτη σε ένα οριστικό διαχωρισμό Ανατολή Δύση με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Διότι απλούστατα στην οικονομία πολέμου οι κανόνε τη αγορά πάβουν να ισχύουν. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει διαχωρισμό στο χρήμα του τύπου. Αυτό το χρήμα το αποδεχόμαστε, το άλλο όχι. Κρίμα συνεχίζει. Ο οικονομικός πόλεμος ιστορικά πάντα είναι το πρελούδιο του κανονικού. Αυτού που πάντα έρχεται με ποταμούς αίματος. Ο επικεφαλής της ΣΑΞΟ, Common DT Strategy, Όλε Χάτσε, εκτιμά ότι η τιμή του χρυσού σπότ θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 3.000 δολάρια αναουγιά 2023 περίπου 67% υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή του, που είναι στα 1.800 δολάρια. Σύμφωνα όμω με την Παγκόσμια Εταιρεία Πληροφοριών Εμπορευμάτων, τη -E τούτο είναι απολύτω απίθανο. Για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα ο χρυσό, ίσω το φανταστικό χρήμα εκδίδεται σε ευρώ, σε δολάρια, σε λίρε Αγγλίας, δεν θα έχει πλέον καμιά πραγματική ανταπόκριση. Ο επικεφαλής των επενδύσεων στην Τζέικομζιν προβλέπει την τεραστή άνοδο χρυσού, βλέπει άλλο ένα ακόμα Brexit. Ένα ακόμη δημοψήφισμα δηλαδή για το Brexit. Βλέπει βάρβαρο το οικονομικό πρόγραμμα του Ρίση Σουνά και του Τζέρεμι Χάντ που οδηγεί το Ηνωμένο Βασίλειο σε συντριπτική ύφεση. Η Αμύρια εκτιμά ότι ίσως επιτύχουν ανατροπή Brexit. Και άλλα εξωφρενικά. Παρέτηση του Εμμανουέλ Μακρόν, δέσμευση του ΓΕΝ με το δολάριο Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ισοτιμία 1 προς 200, το γέννε κίνας. Τέλος πάντων, πλήστες των προβλέψεων τα προηγούμενα έτη είχαν πραγματοποιηθεί. Για κρυμμένες ειδήσει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.